Το μαύρο πανό που γράφει «Μας οδηγούν σε αδιέξοδο» στην περίφραξη του κτηρίου της αστυνομικής διεύθυνσης Πιερίας συμπυκνώνει σε λίγες λέξεις την οργή και την αγανάκτηση που νιώθουν οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας εξαιτίας των επερχόμενων περικοπών που θα εφαρμοστούν μόλις ψηφιστεί το πακέτο μέτρων των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι αστυνομικοί της Πιερίας το πρωί της Δευτέρας, παρά την καταρακτώδη βροχή, διοργάνωσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του κτηρίου της αστυνομικής διεύθυνσης, προκειμένου να καταδείξουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έκαναν μεγάλες κινητοποιήσεις στην Αθήνα, διαμαρτυρόμενοι για τις περικοπές στους μισθούς τους, τις αποφάσεις της ηγεσίας του Υπουργείου να μεταφέρει αστυνομικούς στον Εύρο, αδειάζοντας όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και οι πολλές δραστηριότητες που έχουν επομιστεί έχουν φέρει τους αστυνομικούς σε αδιέξοδο. Γι' αυτό καλούν και τους βουλευτές να μην ψηφίσουν τα δυσβάσταχτα όπως τα χαρακτηρίζουν μέτρα. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Πιερίας συνεχίζει τον αγώνα της ενάντια στις περικοπές των λειτουργικών δαπανών της ελληνικής αστυνομίας και ενάντια των περικοπών. Έχουμε χάσει το 40% του μισθού μας, δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να ζήσουμε με 1.000 ευρώ και με 500 ευρώ δάνειο. Αστυνομικοί οι οποίοι έχουμε 10 χρόνια υπηρεσίας, παντρεμένοι με παιδιά και συνάδελφοι στην Αθήνα με 650 ευρώ το μήνα. Πιστεύουμε ότι η πολιτεία θα σταθεί στο ύψος τους, στο ύψος της και ζητούμε από τους πολιτικούς να προστατεύσουν αυτούς που τους προστατεύουν. Εμείς σαν αστυνομία βάλαμε πλάτη τα 2,5 χρόνια της κρίσης, προστατεύσαμε τη Βουλή, το πολίτευμα, την κοινωνία, είμαστε κάθε μέρα στο δρόμο, δίνουμε το αίμα μας, την ψυχή μας και τελευταία στιγμή πιστεύουμε ότι αρκετοί βουλευτές θα σταθούν στο ύψος τους και δεν θα ψηφίσουν αυτά τα νέα δυσβάσταχτα μέτρα. Σήμερα κάνω μια συμβολική κίνηση. Η υπηρεσία λειτουργεί κανονικά. Απλώς οι συνάδελφοι δεν μπήκανε μέσα για μια ώρα, οι οποίοι είναι στα γραφεία, στα διαβατήρια, στα διπλώματα για τα μηχανάκια, στις ταυτότητες. Ζητάμε την απεμπλοκή από διάφορα πάρεργα. 20 αστυνομικοί κάθε μέρα επιδίδουν δικόγραφα. Τελευταία μας έχουν ζητήσει να πάμε συνδρομή και στο ΙΚΑ. Μας ζητάνε να πάμε στη Θεσσαλονίκη. 70 αστυνομικοί πήγαν στον Εύρο. Έχουμε μείνει μόνοι μας. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τον πολίτη. Είμαστε για το έγκλημα και όχι για πάρεργα. Διαμαρτυρόμαστε ενάντια τις περικοπές. Για τα υπόλοιπα μας κάλυψε ο κύριος Πρόεδρος. Πολλοί αστυνομικοί συμμετείχαν το πρωί της Δευτέρας στην κινητοποίηση, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καταδείξουν την αγανάκτησή τους. Έμειναν για μια ώρα νωρίς το πρωί εκτός των γραφείων τους, αλλά η εξυπηρέτηση του κοινού έγινε κανονικά στη συνέχεια. Το μαύρο πανό όμως και τα μαύρα μπαλόνια έμειναν εκεί, έτσι ώστε να ενημερώνεται διαρκώς η κοινή γνώμη στην Πιερία.